Πάμε στην επόμενη σύνδεση. Άνω.γιώτα.αρχοντάκη παραμένεις. Βλέπουμε τον κύριο Φάνη Κουρτικάκη. Κύριε Κουρτικάκη, χαμογελαστός, καλησπέρα. Καλησπέρα, τι κάνετε? Καλά, ένας από τους καλύτερους Έλληνες προγραμματιστές. Πριν από χρόνια είχε πέσει το App Store και το Play Store μέσα από τις 7 λέξεις. Αντικειμενικό σήμα. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Όντως ήταν μια ιδιαίτερη εμπειρία και ναι, ήταν κάτι εξαιρετικό. Είστε ο κριτικός ο οποίος ξεχωρίζει για τις ψηφιακές του εμπνεύσεις. Αυτό τον τίτλο έδωσα εγώ. Τι ετοιμάζετε τώρα, τι έχετε ετοιμάσει, για πείτε μας. Αυτή την περίοδο συνεχίζουμε και υποστηρίζουμε το 7 λέξεις. Παράλληλα έχουμε φτιάξει κάποια άλλα παιχνίδια όπως το 6 εικόνες. Ναι. Αλλά η εταιρεία έχει μεγαλώσει αρκετά και ασχολούμαστε με διάφορα πράγματα. Δεν μπορώ να αποκαλύψω πάρα πολλά, αλλά με ένα πάρα πολύ γνωστό YouTuber από τη Θεσσαλονίκη ετοιμάζουμε ένα εξαιρετικό παιχνίδι. Είναι πολύ πιθανό να κυκλοφορήσει τον επόμενο μήνα. Και παράλληλα κάνουμε τα κλασικά της εταιρείας μας, φτιάχνουμε ιστοσελίδες, ηλεκτρονικά καταστήματα. Μάλιστα. Λοιπόν, εμείς θα εστιάσουμε λίγο, λίγο στο πόσο δύσκολο κάποιος είναι στις μέρες μας να κάνει καριέρα στον κλάδο των προγραμματιστών. Αν μου επιτρέπετε λίγο να το συνδυάσω πολύ σύντομα με μια ιστορία. Ναι. Πριν μερικά χρόνια είχαμε πολύ σημαντικά οικονομικά προβλήματα με τη γυναίκα μου. Ναι. Και θα το συνδυάσω με αυτό που με ρωτήσατε. Είχαμε πολύ σημαντικά οικονομικά προβλήματα με τη γυναίκα μου και πριν πάω να ψάξω για δουλειά, της λέω: σε παρακαλώ, άσε με να κάνω ακόμα ένα παιχνίδι. Αφιέρωσα μία εβδομάδα να κάνω το παιχνίδι και την ημέρα που ξύπνησα να βρω δουλειά, μου λέει: ναι, με σκουντάει η γυναίκα μου, λέει: σήκω γρήγορα, είμαστε πρώτοι. Της λέω: πού πρώτοι? Μου λέει: σε όλα τα παιχνίδια είμαστε πρώτοι. Αυτό το πράγμα για να γίνει, οι πιθανότητες είναι μία στο εκατομμύριο. Υπάρχουν πάρα πολλές εφαρμογές στα διάφορα ηλεκτρονικά καταστήματα, οπότε το να ξεχωρίσει κάποιος και να πετύχει και να έχει κάποια έσοδα είναι πάρα πολύ δύσκολο. Όταν αυτό αναφερόμαστε σε προγραμματιστές και σε ψηφιακές εμπνεύσεις, συνήθως μας έρχεται στο νου έτσι, η εικόνα του εξωτερικού. Και ότι είναι ένας κλάδος ο οποίος αναπτύσσεται ραγδαία στο εξωτερικό. Ωστόσο, μέσα από τη δική σας επιτυχία, γίνεται γνωστό ότι και Έλληνες προγραμματιστές μπορούν κατά πολλούς να πετύχουν το ακατόρθωτο. Φυσικά δεν το συζητάμε. Αυτό είναι γεγονός. Βέβαια. Βέβαια. Αρκεί να υπάρχει επιμονή, να δουλέψουμε σκληρά και να μην το ακούσουμε αυτό το πράγμα, ότι οι πιθανότητες είναι μικρές. Δεν έχει σημασία, δεν μας ενδιαφέρουν οι πιθανότητες. Εμείς πρέπει να κοιτάζουμε να κάνουμε το ακατόρθωτο. Είμαστε πίσω στις εμπνεύσεις, στις πρωτοβουλίες, στις δράσεις, στα εφόδια που έχουν οι Έλληνες προγραμματιστές. Θεωρώ ότι δεν είμαστε πίσω. Βέβαια δεν έχουμε την ιστορία της Silicon Valley, ας πούμε, που υπάρχει στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αλλά το πολύ θετικό είναι ότι ο καθένας είναι μια δουλειά την οποία μπορεί να την ξεκινήσει από το σπίτι του, αρκεί να έχει έναν υπολογιστή. Οπότε μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Τώρα μπορεί να μιλάτε με μένα, αλλά υπάρχουν δεκάδες ελληνικές εταιρείες που έχουν κάνει εξαιρετικές εφαρμογές και έχουν πάει πάρα πολύ καλά και έχουν αναγνωριστεί παγκοσμίως. Κύριε Κουρτικάκη, καλησπέρα. Είμαι η Γιώτα Αρχοντάκη. Καλησπέρα. Χρειάζονται σπουδές για να ξεκινήσει κάποιος τη δημιουργία μιας εφαρμογής? Μπορεί να κάτσει κάποιος στον υπολογιστή, τι εφόδια χρειάζεται? Μάλιστα. Εγώ προσωπικά, χωρίς να το συστήνω σε κανέναν, είμαι αυτοδίδακτος. Από πολύ μικρός είχα επαφή με τους υπολογιστές, οπότε ξεκίνησα τον προγραμματισμό μόνος μου. Δεν χρειάστηκε να πάω σε κάποια σχολή, κάποιο πανεπιστήμιο. Όχι ότι το συστήνω σε κάποιον, είναι σημαντικό να υπάρχει ένα χαρτί. Αλλά κάποιος μπορεί να ξεκινήσει όποτε θέλει μόνος του, αρκεί να έχει όρεξη να διαβάσει και έναν υπολογιστή. Δεν χρειάζεται τίποτα άλλο. Η μεγαλύτερη πρόκληση για σας, μελλοντική πρόκληση, ποια μπορεί να είναι, κύριε Κουρτικάκη? Αυτό το κρυφό μου όνειρο, το οποίο είναι λίγο μακριά, επειδή μου αρέσουν, φτιάχνω και επαγγελματικές εφαρμογές, αλλά μου αρέσουν πολύ τα παιχνίδια, θα ήθελα να φτιάξω ένα παιχνίδι βασισμένο στη μυθολογία, ας πούμε, τέλος πάντων να είναι ελληνικό το παιχνίδι, καταλαβαίνετε, στην καρδιά του να είναι ελληνικό, και να ταξιδέψει σε όλο τον κόσμο. Γιατί μέχρι τώρα έχω φτιάξει παιχνίδια τα οποία απευθύνονται μόνο σε Έλληνες, μόνο στο ελληνικό κοινό. Επαφή με συναδέλφους σας στο εξωτερικό έχετε? Βέβαια. Είναι επίσης κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ εύκολο. Υπάρχουν πολλά φόρουμ και μάλιστα οι προγραμματιστές μεταξύ μας, ίσως να μην λέμε τα κορυφαία μας μυστικά, αλλά βοηθάμε πάρα πολύ.
Μάλιστα. Κύριε Κουρτικάκη, να σας ευχαριστήσω πολύ. Παρουσιάσαμε σήμερα την ιστορία ενός ανθρώπου ο οποίος δίνει το παράδειγμα και αποτελεί έτσι πηγή έμπνευσης για όλους τους νέους που επιθυμούν βέβαια να ασχοληθούν με τον κλάδο, με τον τομέα των προγραμματιστών. Είναι κριτικός, έχει πολλά ακόμα να δώσει και νομίζω, Γιώτα Αρχοντάκη, η ιστορία του έτσι έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον.